Μέχρι και το 60% φτάνει η μείωση στι εγγραφέ στα επαγγελματικά λύκεια φέτο. Η πτώση δεν έχει καμία σχέση με το ότι οι ειδικότητε όπω ηλεκτρολόγοι ή ψυκτικοί έπαψαν να ενδιαφέρουν του νέου, ούτε πω όλοι επιθυμούν να γίνουν επιστήμονε. Το κλειδί τη μείωση που καταγράφεται κρατά το αλαλούμ που έχει παρατηρηθεί και αφορά στα σενάρια περί Λουκέντου σε σωρία ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ. Στην πρώτη τάξη έχουμε τρομακτική μείωση στι εγγραφέ. Έχω γύρω πέρυσι, αυτήν την εποχή, είχαμε 60 με 70 άτομα στην πρώτη τάξη, τώρα έχω 19 με 20. Οπότε είναι και χαρακτηριστικό ότι είναι πολλά παιδιά που μα έχουν έρθει τα πολιτήριά του από τα γυμνάσια, έρχονται και τα παίρνουν πίσω γιατί έχουν πληροφόρηση ότι δεν θα λειτουργήσουμε. Ε, αυτό που βγαίνει προ τα έξω ότι καταργήθηκε το σύνολο τη επαγγελματική εκπαίδευση δεν ισχύει. Υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τα παιδιά που είναι να έρθουν να γραφτούν στη τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Τα σχολεία μα είναι εδώ, είναι πλήρω εξοπλισμένα τα εργαστήρια μα που μπορώ να φερθώ στα εργαστήρια, από τα καλύτερα εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα. Η ενημέρωση που έχει επί τη ουσία μπερδέψει μαθητέ και γονεί γίνεται προσπάθεια να αλλάξει από καθηγητέ και διευθυντέ που προσπαθώντα να δείξουν πόσο σημαντική εξακολουθεί να είναι η εκπαίδευση στα ΕΠΑΛ, σημειώνουν με νόημα ότι οι ειδικότητε των σχολείων και απόφοιτοι του έχουν ήδη μπει και στελεχώνουν σε μεγάλο βαθμό την αγορά εργασία. Αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο, στην αγορά του Ηρακλείου, έχουν απορροφηθεί πάρα πολλοί απόφοιτοι τη επαγγελματική εκπαίδευση των επαγγελματικών λυκείων του Ηρακλείου από διάφορε ειδικότητε ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων, οχημάτων, ε, οικονομίας, οικονομία διοίκηση, πληροφορική, ε, φυσικοθεραπευτών ε, και των ειδικότητων δηλαδή που καταργηθήκαν, που είχαν πάρα πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Επίση, δεν έχουν μόνο πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση, έχουν και μεγάλε επιτυχίε στι πανελίνε εξετάσει. Ο κόσμο έχει καταλάβει ότι έχουν, ότι έχουν καταργηθεί 48 ειδικότητε που αφορούν τα παιδιά. Έχουν καταργηθεί και έχουν βγει σε διαθεσιμότητα 48 κατηγορίες καθηγητών που αφορούν μόλις δύο τομείς, τον τομέα με υγείας και πρόνοιας και τον τομέα εφαρμοσμένων τεχνών. Λέμε τη νέα κατάσταση την οποία έχει δημιουργηθεί, το νομοσχέδιο το οποίο θα ψηφιστεί αύριο. Ε, μιλάμε για τους νέους τομείς που όντως υπάρχουν και δίνουμε το μήνυμα τα επαγγελματικά λύκεια υπάρχουν. Είναι εδώ το λουκέτο σε συνολικά 13 ειδικότητε στο Νεπάλ και όχι 49 που ακούγεται, ακριβά θα πληρώσουν οι μαθητέ τη Δευτέρα Τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου που είχαν δηλώσει ειδικότητε υγεία, αφού όχι μόνο η ειδικότητα αποτελεί παρελθόν, αλλά και η συμμετοχή του στι πανελλαδικέ εξετάσει κρίθηκε αδύνατη. Χάσαν τον τομέα. Χάσαν τη δυνατότητα να περάσουν στο Πανεπιστήμιο σε αυτό που του άρεσε. Στι του τομέα υγεία πρόνοια, νοσηλευτική, βρεφονιπιοκόμου και ιατρικών εργαστηριών.